Στο κίνημα αλλαγής και στον εκπρόσωπο τύπου του Κινάλ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Καλημέρα, κύριε Χριστίδη. Καλημέρα και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζοντες που μας ακούν. Έχετε δίκιο. Είναι ωραίο ότι μπαίνουμε στη συζήτηση με σκληρό ροκ. Ναι, αυτό είναι. Πολιτικό ηλεκτροσοκ, τα πάμε αυτά. Λοιπόν, κύριε Χριστίδη, μετράτε έναν προφυλακισμένο, ένα φυλακισμένο καταδικασμένο και νομίζω είναι έξω τον Άκη Τσοχατζόπουλο, έναν προφυλακιστέντα τον κύριο Γιάννο Παπαντονίου, περιπτώσεις Θόδωρου Τσουκάτου με 1 εκατομμύριο μάρκα, περιπτώσεις Τάσου Μαντέλη, νομίζω επίσης καταδικασμένο, δεν κάνω λάθος, για 600.000, δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσό. Πολιτικούς είναι από το χώρο το δικό σας, τους οποίους εν πάση περιπτώσει εκδιώξατε εκ των υστέρων, το οποίο όμως συνιστά κατάφορα, ασφαλώς κατά τη γνώμη μου, ένα πλήγμα στην ηθική διάσταση και δίνει πόντους στο ηθικό πλεονέκτημα, να το πω αλλιώς, της άλλης πλευράς, της κυβερνώσας παράταξης. Αρκεί νομίζετε στον κόσμο να πείτε ότι εμείς τον Γιάννο και τον Νάκη τον ξεβράσαμε και είπαμε όλα στο φως, νομίζετε ότι αυτό πιάνει στον κόσμο, ή υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι τώρα μωρέ, όλοι οι δικοί τους ήταν εκεί πέρα, όλοι όσοι φάγανε λεφτά. Καλά, ο Παπαντονίου δεν έχει καταδικαστεί ακόμη και είναι προθύστερο να το συζητάμε έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, γίνεται μια τέτοια κουβέντα καφενειακού επίπεδου και ασφαλώς, πώς να το πω, δίνεται και ακόμη μεγαλύτερη διάσταση, γιατί εξυπηρετεί την επικοινωνιακή τακτική της κυβέρνησης, η υπόθεση αυτή. Εσείς τι απαντάτε? Κύριε Μόσκοβα, απαντά αυτό το οποίο μαθαίνουμε από μικρά παιδιά όλοι μας, ότι αν βάλεις το χέρι στο μέλι, είναι μια ευθύνη προσωπική για την οποία θα υποστείς και τις συνέπειες. Επομένως, η ηθική, όπως και σε όλη τη ζωή, έτσι και στην πολιτική, είναι ένα ατομικό χαρακτηριστικό. Το ηθικό πλεονέκτημα και το ηθικό μειονέκτημα είναι επίσης ένα ατομικό χαρακτηριστικό. Εμείς θέλουμε η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως έκανε και στις προηγούμενες που αναφέρατε, αλλά και σε όλες τις υπόλοιπες οι οποίες είναι της παρούσας διακυβέρνησης. Επιτρέψτε μου δεν να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν περάσει την πόρτα του εισαγγελέα και πολλοί από αυτούς έχουν καταδικαστεί και από άλλες παρατάξεις, για παράδειγμα και από τη Νέα Δημοκρατία, και μπορώ να μπω και σε άλλα πολιτικά κόμματα. Αυτό δεν συνιστά μια συλλογική ποινική ευθύνη κανενός, ενώ σε επίπεδο πολιτικό πρέπει να αξιολογήσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό το οποίο προφανώς έλαβε έγκαιρα μέτρα, όχι μόνο σε επίπεδο αυτοκάθαρσης, αλλά και σε επίπεδο θεσμικών μεταρρυθμίσεων, με στόχο να διασφαλιστεί η ποιότητα τώρα της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το έγκαιρα, κύριε Χριστίδη, το αμφισβητώ ζωηρότατα. Πρώτον, διότι αυτά ήρθαν στη δικαιοσύνη μετά από 15 χρόνια. Και δεύτερον, διότι είμαι σε θέση να γνωρίζω, επειδή κάνω το ρεπορτάζ αυτό πολλά χρόνια και το γράφουν και συνάδελφοί μου που ήταν την ίδια περίοδο. Ελάμβανε γνώση ο Πρωθυπουργός. Του πηγαίνανε φακέλους στο Μέγαρο Μαξιμού και τους απέρριπτε. Έλεγε, αν έχετε κάτι στη δικαιοσύνη. Δεν νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε εγκαίρως. Όχι, δεν νομίζω. Δεν αντέδρασε εγκαίρως. Είναι θέσφατο αυτό που σας λέω σε αυτές τις περιπτώσεις. Εκ των υστέρων, και καλά έκανε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά εκείνη την περίοδο που όλος ο τόπος βοούσε ότι φεύγουν μίζες, βαλιτσάκια, υπήρχαν δημοσιεύματα, υπήρχαν πληροφορίες από υπουργούς που τα κατέθεταν και από στελέχη, συνεργάτες του κ. Σιμίτη, του τα κατέθεταν, ο κ. Σιμίτη δεν πήρε καμία πρωτοβουλία. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια συζήτηση την οποία μπορούμε να την κάνουμε ένα ξεχωριστό θέμα, αλλά οφείλουμε να είμαστε και καθαροί όσον αφορά τα πράγματα, διότι πολλά ακούγονται και πολλά ακούγονταν πάντα. Το ζήτημα είναι τι από αυτά στην πραγματικότητα αποδεικνύεται και τι είναι από αυτά τα οποία οδηγεί σε συγκεκριμένες αλλαγές στο θεσμικό επίπεδο με το οποίο προστατεύεται το πολιτικό σύστημα. Και εμείς πήραμε πρωτοβουλίες και στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτού του είδους τα φαινόμενα. Δεύτερον, επιτρέψτε μου να πω ότι η δικαιοσύνη έχει συγκεκριμένους ρυθμούς. Θέλουμε και εμείς να λειτουργεί πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο αποδοτικά, χωρίς όμως να βρίσκεται υπό την πίεση της πολιτικής ηγεσίας κάθε φορά του εκάστοτε Υπουργείου. Και θέλω με αυτό να σας πω επίσης ότι υπάρχουν και σήμερα, όπως είπα, στην παρούσα πολιτική στιγμή, συγκεκριμένες καταγγελίες, οι οποίες δεν είναι φήμες, έχουν γίνει από βουλευτές εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου και για τις οποίες περιμένουμε απάντηση. Έχουμε καταθέσει ερώτημα για το τι έχει συμβεί με το προσφυγικό μεταναστευτικό και ακόμα περιμένουμε απάντηση. Έχουμε καταθέσει ερώτηση
πριν από λίγες ημέρες προς τον κύριο Τσίπρα, ποιος τελικά έχει δίκιο. Έχει δίκιο ο κύριος Καμένος, ο οποίος μιλούσε για ποσά τα οποία ήρθαν για την ελληνική κυβέρνηση από τον κύριο Σόρος, ή έχει δίκιο ο κύριος Κοντζιάς? Και σε αυτά προστίθενται και οι καταγγελίες της κυρίας Ράικου, όπως και μια σειρά ακόμα ζητημάτων, τα οποία πέφτουν πάνω από τη σκιά αυτής της κυβέρνησης, η οποία δεν πράττει τίποτα προς τη λογική της διαφάνειας. Όλα τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, με τον κύριο Παπαντονίου, είναι ζητήματα τα οποία πυροδοτήθηκαν από ενέργειες θεσμικές, επαναλαμβάνω πάντοτε, άλλων πολιτικών κομμάτων, ναι, και άλλων κυβερνήσεων. Να δούμε λοιπόν τι κάνει και αυτή η κυβέρνηση, η οποία τα τελευταία 3 χρόνια, αντί να οδηγήσει τη χώρα ένα βήμα μπροστά, την έχει πάει πολλές δεκαετίες πίσω. Πρέπει να μιλήσει ο τότε πρωθυπουργός, επί το οποίο επί της θητείας του οποίου γίνονταν όλα αυτά, ο κύριος Σιμίτης. Πρέπει να πάρει θέση. Δεν σας ξαναρωτήσατε για τον κύριο Σιμίτη. Αν πρέπει να πάρει θέση ο κύριος Σιμίτης, επί θητείας του οποίου έγιναν όλα αυτά που περιγράφουμε. Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Ναι, τη γνώμη σας λέω, αν πρέπει να το κάνει. Η άποψή μου είναι ότι το έργο και η προσφορά των κυβερνήσεων εκείνης της περίοδου είναι τόσο σημαντικές που δεν ναρκοθετούνται, δεν στιγματίζονται από 3-4 παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι δεν τίμησαν την εντολή την οποία πήραν από τον ελληνικό λαό. Γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτά τα παραδείγματα είναι παραδείγματα ισχνά μπροστά στους χιλιάδες, για να μην πω εκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίοι πίστεψαν άδολα, εντάξει, με απόλυτη προσήλωση στο όραμα το οποίο είχε το Πασόκ τις προηγούμενες δεκαετίες. Εγώ ρώτησα αν πρέπει να μιλήσει. Δεν είπαν θίγεται η διακυβέρνηση του ή αν ναρκοθετείται. Λέω αν πρέπει να μιλήσει για να δώσει μια απάντηση, ήξερα δεν ήξερα. Γιατί είναι μείζον ζήτημα. Παραλαμβάνω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το έχει απαντήσει νομίζω και νωρίτερα, παλιότερα, ο κύριος Σιμίτης. Ναι. Θα κρίνει ο ίδιος το τι θα κάνει. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι σε σχέση με τις πρωτοβουλίες, μάλλον θα πάρετε άλλου είδους πρωτοβουλίες για να γίνει κατανοητό τι ακριβώς συνέβη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έχετε περιθώρια πέραν του να ζητάτε να δοθεί στη δημοσιότητα η επιστολή ή να οτιδήποτε άλλο? Έχετε κάτι άλλο στο νου να πράξετε το επόμενο διάστημα? Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι ο κύριος Τσίπρας φοβάται να βγάλει στον αέρα την επιστολή του κυρίου Κοντζιά. Και επίσης παραμένει άφωνος μπροστά στις καταγγελίες τις οποίες έχει κάνει ο ίδιος on camera πριν από 3 μέρες στην Κρήτη. Υπήρξε ή όχι συζήτηση για πολλά εκατομμύρια τα οποία ήρθαν από τον κύριο Σόρος? Ή λοιπόν θα πρέπει να μας δώσει μια απάντηση, ή αλλιώς να αντιληφθούμε ότι πολύ απλά θα αποφασίσει να κρύβεται μπροστά στις καταγγελίες οι οποίες αφορούν τη δικιά του κυβέρνηση και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται και τα μυστικά κονδύλια και τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη διαφάνεια στην πολιτική ζωή του τόπου και φυσικά με την επιλογή του να συμπορεύεται με το συνέδερο τον κύριο Καμένο απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι τον έκριναν πριν από 15 μέρες στην Κεντρική Επιτροπή με τρόπο ο οποίος προσβάλλει την εθνική αξιοπρέπεια της χώρας μας στα κρίσιμα εθνικά ζητήματα τα οποία έχουμε και μπροστά μας. Έχουμε τεράστια ζητήματα για τα οποία αυτή η κυβέρνηση δεν πράττει τίποτα, απλά διαχειρίζεται επικοινωνιακά. Πείτε μου και κάτι, γιατί νομίζω ότι όλες αυτές τις επόμενες ημέρες θα το συζητάμε σε σχέση με την προκλητικότητα της τουρκικής πλευράς, με αφορμή βέβαια και την, όπως τη χαρακτήρισα, φάουλ κατά τη γνώμη μου, το φάουλ, το λάθος του τρόπου με τον οποίο άνοιξε το θέμα της επέκτασης σε γυαλίτιδες δεζόνης ο κύριος Κοντζιάς, τη συνενοχή και του κυρίου Τσίπρα αρχικά, την οποία πήρε πίσω στη συνέχεια. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη και την είπα πριν. Τι εκτιμάτε ότι μπορεί να γίνει σε σχέση με την εικόνα προς τα έξω που έχουμε περάσει πια, ότι στο πρώτο κάζος μπέλη η Ελλάδα κάνει πίσω, και τι πρέπει να αναμένουμε σε σχέση με την προκλητικότητα της τουρκικής πλευράς ως προς τη ΑΟΣ στην Κύπρο και τα αποθέματα εκεί? Κύριε Μόσκοβα, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το οποίο συνέβη στην παράδοση παραλαβή του Υπουργείου Εξωτερικών. Αλήθεια. Είναι κάτι το οποίο θα γραφτεί με μελανά χρώματα στην ιστορία της εξωτερικής μας πολιτικής και στην οποία θα πρέπει να δώσει μια απάντηση η ΕΝΗ, αν ποτέ θέλει να μιλήσει έτσι, ο κύριος Τσίπρας, σε τι ακριβώς έγινε. Διότι αν ήξερε εκ των προτέρων επί της ουσίας τι έγινε,
είναι συνένοχος. Αν δεν ήξερε, οφείλει να το πει και να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Δεύτερον, είναι πολύ κρίσιμα ζητήματα αυτά για να συζητούνται on camera, όπως ακριβώς έκανε ο κύριος Κοτζιάς. Εμείς, εφόσον τελικά αυτή η κυβέρνηση πάρει απόφαση να δημιουργήσει μια διακομματική επιτροπή για αυτό το θέμα, θα καταθέσουμε με σοβαρότητα τις θέσεις μας, τις οποίες έχουμε εδώ και πολλές δεκαετίες γύρω από το κρίσιμο αυτό ζήτημα. Έχουν καταγραφεί και από τον κύριο Λοβέρδο και από τον κύριο Βενιζέλο μια σειρά απόψεων στο δημόσιο διάλογο, οι οποίες... Ναι, εσείς τι λέτε, πρέπει να επεκταθούν, να επεκταθεί η αλήθεια, γιατί αυτό το θυμάμαι από δεκαετίες, το λέγει ο Ανδρέας Παπανδρέου, θα το κρίνουμε εμείς πότε. Δεν το έχουμε κρίνει ακόμη προφανώς. Πάντως, σίγουρα αποσπασματικά δεν μπορεί να ανακοινώνουμε τίποτα. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση και σε αυτήν, εφόσον δημιουργηθεί μια διακομματική επιτροπή που θέλει να κάνει σοβαρή δουλειά, θα καταθέσουμε τις απόψεις μας για τη διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων. Όσον αφορά δε το κάζος Μπέλη, ξέρετε, σε διαφοράσεις της τελευταίας περίοδου έχουμε ζητήσει σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών για όλα τα κρίσιμα θέματα. Ναι. Είτε αυτό έχει να κάνει με το προσφυγικό, είτε έχει να κάνει με το Σκοπιανό. Mm-hmm. Οφείλει ο κύριος Τσίπρας να μην χρησιμοποιεί ακόμα και αυτά τα θέματα για λόγους επικοινωνιακούς, διότι ειδικά στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το ζήτημα αυτό, είμαστε χαμένοι. Είδατε τι αντιμετώπιση έχει ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας απέναντι στη χώρα μας για τον Μπαρμπαρός. Και η σχέση την οποία διαμόρφωσε η κυβέρνηση του Πασού και του κ. Παπανδρέου το 2011 με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο είναι μια σχέση που σήμερα διασφαλίζει μια σειρά των δικών μας δικαιωμάτων. Να μην κάνουν άλλα παιχνίδια με αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Στήθη. Καλή συνέχεια.